Γεια σας. Σήμερα εμείς θα ανοίξουμε... Δεν ξέρουμε, θα το ανοίξουμε. Έχουμε δύο δέματα. Εγώ τα ξέρω βέβαια, εσύ δεν τα ξέρεις καλά τι είναι. Λοιπόν, θα κάνουμε unboxing. Είχαμε καιρό να κάνουμε κάτι σε unboxing. Α, ναι. Κόψε με το ψαλίδι, μπορείς. Βαρά. Έτσι, κάτσε, κάτσε, κάτσε. Ωραία. Είναι γκόγια πολύ καλά το ψαλίδι μας. Χριστίνα, θα δοκιμάσω να το κόψω εγώ. Ναι. Ήδη φαίνεται τι είναι. Το καινούργιο μας πληκτρολόγιο. Παιδιά, εάν έχετε δει το παιδιά, είχαμε ανοίξει κι άλλο πληκτρολόγιο. Πάλι ήταν έτσι να... Εκείνο δεν ήταν πληκτρολόγιο τόσο μεγάλο, ήταν το... Ήτανε το... Το gaming το πληκτρολόγιο. Της razer. Έχουμε και κάτι ακόμα, το δούμε κι αυτό. Ήταν της razer. Εκείνο για το... Αυτό, το orbweaver. Ήταν πιο μικρό και είχε πάλι ήταν έτσι πολύχρωμο. Αλλά εμείς τώρα πήραμε το μεγάλο το πληκτρολόγιο που έχει και για να γράφουμε αλλά και για να παίζουμε. Εγώ με αυτό δεν θα παίζω. Ναι. Εγώ ήθελα να πάρω ένα πληκτρολόγιο που να έχει από πίσω φως, όπως έχει αυτό εδώ πέρα. Για να μην είναι μια οποιοδήποτε μάρκα. Για να βλέπουμε εάν είμαστε στο σκοτάδι, πού είναι το πλήκτρο. Πάρα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να πάρω ένα πληκτρολόγιο να είναι μια μας μάρκα, να μην είναι ό,τι να είναι, γιατί έχει τέτοια έτσι που να φωτίζονται. Οικονομικό ήθελα, ό,τι πιο φθηνό. Το πιο φθηνό που βρήκα, κοιτούσα μεταξύ τη CORSAIR, αυτό που πήρα τώρα εδώ. Μάρκα αυτή εδώ, της Razer και της Logitech. Το πιο οικονομικό ήταν αυτό εδώ πέρα, το είδα και όλα λίγο τα χαρακτηριστικά του, κάποια reviews. Μου άρεσε, έχει και εδώ πέρα, μου άρεσε το ότι έχει και εδώ πέρα να χειρίζεσαι φωνή, τέτοια πράγματα, ναι, είναι καλό αυτό. Λοιπόν, και έχει και το στήριγμα, αν δεν κάνω λάθος θα το έχει αυτό μέσα, είναι και αυτό εδώ, για τα χέρια. Α, είναι σαν το άλλο που είχε στήριγμα, είχε ναι. Έτσι λαμπάκια. Εδώ το δείχνει από κοντά από πίσω, φαίνεται ωραίο, να το δούμε. Σαν το άλλο. Λοιπόν, να κόψουμε εδώ πέρα εδώ. Το άλλο είναι με λίγα κουμπάκια και δεν είναι για να γράφεις, είναι μόνο για να παίζεις εκεί με τις razer που έχουμε πάρει. Και ήταν και ακριβό εκείνο σχέση με αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι από τις μάρκες πιστεύω το πιο οικονομικό και είναι και πολύ καλό. Βέβαια είχε έκπτωση, κανονικά ήταν αρκετά πιο ακριβό, το πήραμε πολύ πιο φθηνά. Εδώ πέρα. Δεν κοίταξα πότε βγήκε πιο έτος κτλ. Όχι, ανοίξε ένα πράγμα. Ωραία θήκη, ανοίγει έτσι. Κατευθείαν βλέπουμε το πληκτρολόγιο πρώτο. Ναι. Εδώ πέρα. Πολύ ωραίο το πληκτρολόγιο που φαίνεται. Γράφει πάνω κιόλας. Τη μάρκα του, ναι. Τη μάρκα. Για να δούμε τα κουμπιά. Για πάτε τα κουμπιά να δούμε πώς ακούγονται. Σαν το άλλο ακούγονται. Ναι. Αυτό εδώ είναι. Πέρα. Είναι λίγο πιο σκληρά από το άλλο το razer που έχουμε. Αυτά εδώ πέρα, παιδιά, δεν είναι σαν τους συνηθισμένους στους υπολογιστές. Δείχνει πως εδώ πέρα, αν κάποιος δεν ξέρει, πως αφήνει κενό, γιατί έχει μία γραμμή. Ναι, όλοι το ξέρουν. Λοιπόν, αυτά εδώ κουμπάκια είναι λίγο διαφορετικά, είναι το άλλο στυλ τους. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι κυλιγμένο το καλώδιο του πληκτρολόγιου. Εδώ να το. Ιδιαίτερο, πολύ ιδιαίτερο. Ελπίζω να είναι αρκετά μακρύ και το χρειαζόμαστε. Εδώ πέρα έχει ένα βιβλιαράκι. Από κάτω είναι και από κάτω πρέπει να είναι αυτό που είναι η βάση. Μάλιστα είναι μαλακά. Αυτό το κουτί δεν έχει κάτι άλλο. Ναι. Πλαστικό είναι, πλαστικό είναι. Ναι, αυτό να το πάρω, δεν έχει κάτι άλλο μέσα. Και δεν είναι λαστιχένιο, είναι εντελώς σκληρό πλαστικό. Ναι. Για να το δούμε. Αλλά είναι έτσι λίγο μαλακό αυτό έτσι. Το πληκτρολόγιο από κάτω έχει και τα ποδαράκια. Για να το έτσι εγώ όπως τα κουμπάω μου φάνηκε πάρα πολύ μαλακό αυτό. Δηλαδή το κουμπάω έτσι με το χέρι και άμα το αφήσεις για λίγη ώρα το συνηθίσεις το χέρι. Ναι. Και... Για να το δούμε. Ένα κοίταξε όταν γράφεις, άμα γράφεις έτσι είναι κάτω χαμηλά λίγο το χέρι. Ναι. Κάνει ο κακός. Και αυτό λίγο στο σκόνι. Αν βάλεις αυτό για να το πιάνει. Να εδώ πέρα έχει τις υποδοχές. Ναι, αυτό λίγο στο σηκώνει. Κατευθείαν κουμπώνει πολύ εύκολα. Ναι, βέβαια είναι πολύ πιο άνετα έτσι όταν παίξει αυτό. Και έχει ωραία αίσθηση. Και μπορείτε και το έχετε ίσιο, δηλαδή δεν χρειάζεται ωραία. Να το πάτε προς τα κάτω. Εδώ νομίζω έχει ζελατίνα, δεν τη βγάζεις και τη ζελατίνα. Ναι. Πώς βγαίνει. Να την πιάσω εγώ από εδώ. Ναι, φαίνεται ότι έχει ζελατίνα. Ναι, βουλίζεις φαίνεται. Η αριστερά είναι.
Τέλεια. Κάτι άλλο. Αυτό είναι το πληκτρολόγιο μας, το καινούριο. Όλα καινούριο. Παίρνει χρώματα διάφορα. Από ό,τι είδα, έτσι κρατάς πατημένο κουμπάκι και ανάλογα αλλάζεις με το 1, 2, 3, αλλάζεις τον τρόπο που το χρωματίζεται. Θα κάνει αναλλαγές χρωμάτων όπως κάνει το razer που έχουμε. Θα το βάλουμε να το δούμε και όλα. Θα το συνδέσουμε. Ναι, ναι, θα το συνδέσουμε. Και τα κουμπάκια αυτά είναι πολύ ωραία στο πάτημά του. Διαφορετικά από αυτά εδώ. Ναι, ναι. Φαίνεται πολύ ωραίο πληκτρολόγιο. Δείτε πώς είναι και εδώ κάτω, όπως φαίνεται. Από κάτω, πώς είναι, θα είναι ο φωτισμός από εδώ μέσα. Από εκεί και φαίνεται, άμα το δείτε από κάτω, φαίνεται λευκό και φαίνεται, φαίνεται σαν να είναι ο μηχανισμός στα κουμπιά φαίνεται από το πλάι, σε κάποια σημεία. Τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να το δείξω στην κάμερα, εδώ από το πλάι φαίνεται λίγο. Λίγο, ναι. Ναι, ναι, κάπου λίγο τώρα εδώ μέσα στο μέταλλο, αν το γυρίσω με το φως, ναι, λίγο εδώ φαίνεται σε αυτό. Φαίνεται λίγο άσπρο. Το χρειαζόμουν ένα πληκτρολόγιο που να ανάβει. Βέβαια αυτό το πληκτρολόγιο που έχω μαζί μου είναι υπολογιστή. Αλλού δείχνει το ερωτηματικό, αλλού είναι το ερωτηματικό, αλλά αντάλλον το πληκτρολόγιο. Ναι, ήταν τελείως... είναι το παπάκι Λουί. Ναι, τελείως μάπα πληκτρολόγιο και δεν φωτιζόταν κιόλας. Εδώ πέρα είναι το παπάκι, εδώ δεν είναι το παπάκι. Ναι, ναι. Και δεν φωτιζόταν κιόλας. Τουλάχιστον εδώ πέρα τώρα θα το έχω όμορφα και ωραία, θα φωτίζει κιόλας και την ύπνο, να βλέπουμε και τη γράφουμε και την πατάμε. Ναι. Αυτό ήταν το unboxing που ήταν να κάνουμε για το νέο μας πληκτρολόγιο. Μάλλον είναι για παιχνίδι. Θα τα πούμε στο επόμενο πληκτρολόγιο. Γεια σας. Για πληκτρολόγιο. Θα τα πούμε στο επόμενο unboxing. Πληκτρολόγιο. Ζάλησες, με μπέρδεψες. Θα τα πούμε στο επόμενο unboxing. Γεια σας.